Αθήνα, 1970. Ο Κωνσταντίνος Κοτρώνης, μετά από μία και πλέον δεκαετία στο χώρο της παραγωγής τροφίμων, αντιλαμβανόμενος τις απαιτήσεις των καιρών, προχωρά στην αγορά της πρώτης μηχανής παραγωγής πλαστικών δοχείων. Με τη σκέψη να πωλείται το παστέλι που παρασκευάζει τότε εντός πλαστικής συσκευασίας, ώστε αυτό να συντηρείται καλύτερα, καταφέρνει και αλλάζει τα δεδομένα. Το επόμενο επιχειρηματικό του βήμα δεν είναι άλλο από το να περάσει στο χώρο συσκευασίας τροφίμων. Η εταιρεία κατασκευάζει δοχεία για σαλάτες, μαρμελάδες και τη γνωστή σε όλους μερέντα. 10 χρόνια μετά, ο ίδιος και η οικογένειά του επιστρέφουν στον τόπο τους, την Αύπακτο. Η ανωδική πορεία ξεκινά. Με αποτέλεσμα, το 1996, οι αυξημένες ανάγκες της πλαστικά Κοτρώνης να την οδηγήσουν σε ιδιόκτητη έκταση, 1 χιλιόμετρο μακριά από το αρχικό κτίριο. Εκεί αναπτύσσονται πλήρως οι δραστηριότητές της και το 2006 έρχεται η πρώτη επέκταση των εγκαταστάσεων που αγγίζει τα 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Μετά και την προσθήκη του νέου μηχανογείου και των αποθηκευτικών χώρων το 2016, κόντρα στην οικονομική δυσμένεια των καιρών, η εταιρεία διαθέτει διόκτητες εγκαταστάσεις 12.500 τετραγωνικών μέτρων σε οικόπεδο 36 στρεμμάτων. Κατά τη διάρκεια των 47 ετών της πορείας της εταιρείας, συντελούνται μικρές επαναστάσεις. Οι συσκευασίες της φέτας 400 γραμμαρίων και 1 κιλού σχεδιάζονται για να χωρούν ιδανικά τον επιμερισμό της φέτας. Ενώ οι νέες, τότε, σαλάτες Hellmann's, που επίσης σχεδιάζονται από την εταιρεία, θέτουν νέους όρους στον τρόπο της συσκευασίας, αλλά και στην εμφάνιση του εν λόγω είδους. Τα τελευταία χρόνια, η πλαστικά Κοτρώνης έχει επίσης συντελέσει καταλυτικά στο να αναβαθμιστεί αισθητά ένα από τα δυναμικότερα εξαγόχημα προϊόντα της χώρας, που δεν είναι άλλο από το ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι. Πρωτοπορία, καινοτομία, πρόοδος. Λέξεις κλειδιά για την πλαστικά Κοτρώνης που λειτουργούν ως θεμέλι ηλίθι για τη μέχρι σήμερα πορεία της. Στη συνείδηση της αγοράς ταυτίζεται με τις έννοιες της συνέπειας και της ταχύτητας. Και αυτό γιατί τα ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα που διαθέτει διευκολύνουν τη διαδικασία ώστε το προϊόν να φτάνει εγκαίρως και χωρίς καθυστερήσεις στον πελάτη.
επενδύοντας σε ανθρώπινο δυναμικό που μοιράζεται τις ίδιες αξίες, ιδανικά και στοχεύσεις, το 2015 εντάσσει στις τάξεις της 30 νέους εργαζόμενους και το 2016-20. Παράλληλα, με μία σειρά ενεργειών, επιδεικνύοντας περιβαλλοντολογική ευαισθησία, επιτυγχάνει την αισθητή μείωση του ενεργειακού της αποτυπώματος. Δεν μένει όμως εκεί. Στρέφοντας το βλέμμα προς την κοινωνία, με ευαισθησία συμπαρίσταται στον συνάνθρωπο και συμμετέχει ενεργά σε δράσεις στηρίζοντας δομές κοινωνικού, ανθρωπιστικού και πολιτιστικού χαρακτήρα. Και ευελπιστώντας να σταθεί τροφοδότης της γνώσης και της μάθησης, υλοποιεί προγράμματα εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε συνεργασία με ακαδημαϊκά τμήματα και σχολικές μονάδες. Η Πλαστικά Κοτρώνη σήμερα μπορεί να υπερηφανεύεται ότι αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εταιρείες συσκευασίας τροφίμων στη χώρα και με το βλέμμα της στραμμένο στις αγορές του εξωτερικού διαρκώς ισχυροποιείται.